περίοδο, διανύουμε μάλλον μια περίοδο, στην οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εκταμείευση της επόμενης δόσης, μεγάλο ποσό της οποίας, τα 28 δισεκατομμύρια κοντά, θα διατεθούν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Και γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα, στο οποίο θέλουμε κι εσείς να μπορείτε να μας απαντήσετε, έστω και σε επίπεδο εκτίμησης. Τι ποσοστό από αυτά τα 28 δισεκατομμύρια θα μπορέσει να διατεθεί στην πραγματική οικονομία, είτε μέσω δανεισμού και μια εκτίμηση είτε για το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό της, είτε ακόμα για τον όμιλο περιοδικό. Κοιτάξτε, το εκείνο που έχει το σημαντική βαρύτητα είναι το γεγονός ότι αυτό το πακέτο ενισχύει την οικονομία και την αγορά. Ασφαλώς, ενισχυόμενες οι τράπεζες και μέσα από αυτό το πακέτο με την ανακεφαλαιοποίηση, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη άνεση χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και βέβαια διευκόλυνση τομέων της οικονομίας, οι οποίοι χρειάζονται και ενίσχυση ρευστότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας. Κοιτάξτε, συγκεκριμένο ποσό δεν έχω υπόψη μου, διότι εξαρτάται από το κάθε τράπεζα σε ποιο σημείο είναι και πώς έχει οργανωθεί για να μπορέσει να βοηθήσει. Από τη δική μας πλευρά ξέρετε πολύ καλά ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας. Άλλωστε αυτές τις μέρες, όπως είδατε, διαθέσαμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο για να προκαταβάλουμε και τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Επομένως, νομίζω ότι αυτό μπορούμε, το προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε την αγορά. Κύριε, πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, επειδή δημιουργήθηκε και ένα πρόβλημα και την Κρήτη την αφορά πάρα πολύ το θέμα των επιδοτήσεων. Ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους αγρότες σχετικά με τη διαβεβαίωση της εκταμείευσης των επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ήδη έχουν ξεκινήσει και ήδη ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών. Μόνο χθες εξυπηρετήθηκαν περίπου 650.000 αγρότες. Κατά συνέπεια, να ξέρουν ότι η υποστήριξη την οποία θα έχουν από εμάς θα είναι μεγάλη, ταχύτερη και πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Σχετικά με το πακέτο, κύριε Πρόεδρε, να το πάρουμε τα πράγματα πολύ πρακτικά. Είπατε ότι θα δοθεί στην πραγματική οικονομία. Πόσοι τράπεζες θα δανειοδοτήσουν ένα εργαζόμενο για στεγαστικό, ένα εργαζόμενο με 600 ευρώ το μήνα ή για δάνεια κίνησης ή για επενδύσεις, μια επιχείρηση η οποία τα οικονομικά της έχουν πιάσει πάτος, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, έχουν σημειώσει πτώση. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από τη ρευστότητα των τραπεζών, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης είναι από μόνη της σοβαρή και σημαντική. Δηλαδή, οι τράπεζες δεν έχουν σκοπό να δώσουν λεφτά σε όποιον χρειάζεται κάποια λεφτά είτε να βελτιωθεί κλπ. Διότι μην ξεχνάτε ότι πάνω απ' όλα έχουν να προστατεύσουν τους καταθέτες και τις καταθέσεις τις οποίες έχουν. Και ασφαλώς από τη στιγμή που υπάρχει μέσω της ενίσχυσης των κεφαλαίων με την ανακεφαλαιοποίηση η οποία θα γίνει, που εκτός από τη συμμετοχή των ιδιωτών προβλέπεται την άνοιξη, θα υπάρξει σοβαρή ενίσχυση και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη και η σωστή αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων. Θα ανοίξουν λοιπόν οι στρόφικες, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια. Αυτό με κριτήρια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του τόπου. Με τα κόκκινα δάνεια, κύριε Σάλα, τι γίνεται? Που έχουν το κακό κομμάτι, το κακό κομμάτι. Κοιτάξτε, αυτό το κομμάτι που έχει μείνει, τα παλιά δάνεια δεν είναι διαχείριση της Τράπεζας Πυραιός, είναι διαχείριση του κρατικού τομέα, του εποπτικού χώρου της. Υπάρχει καθαριστής γι' αυτό. Δεν αφορά. Θα γίνει καθάριση, κάποια ρύθμιση δηλαδή. Ασφαλώς από εκεί θα ρυθμιστεί, δεν παρεμβαίνουμε εμείς. Δεν είναι κάτι που εμάς αφορά τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. Κύριε Πρόεδρε, το τοπίο το πολιτικό είναι αρεστό. Τα χρονικά περιθώρια στην Ελλάδα. Υπάρχει το τριήμερο το οποίο θα πρέπει να λυθούν όλα. Το μήνυμα της αγοράς, το μήνυμα των τραπεζών σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει και στον κόσμο μια πολύ μεγάλη πίεση. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το χρονικό, είναι σε θέση και οι δύο πλευρές να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Άλλωστε, σε μεγάλο, σε σημαντικό βαθμό, νομίζω ότι αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είστε αισιόδοξος? Είμαι αισιόδοξος. Εάν δεν ήμουν, δεν θα ήμουν στρατευμένος στην επενδυτική δραστηριότητα και στην προσπάθεια να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Πόσο δυνατό μπορούμε να θεωρήσουμε το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας? Κοιτάξτε, το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας άντεξε και κάτω από τη διεθνή κρίση που ξεκίνησε με τα ενυπόθηκα δάνεια στην Αμερική το 2007. Και το γεγονός ότι ήταν ισχυρό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με σόφρονα διαχείριση και προστασία των καταθετών φάνηκε στην όλη εξέλιξη, στην όλη πορεία.
ότι παρά το γεγονός ότι μεγάλες τράπεζες και κολοσσοί έφτασαν στο παραπέντε κλεισίματος ή καταστροφή στο διεθνή χώρο, οι ελληνικές τράπεζες και άντεξαν και δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν στην Ελλάδα. Επομένως, η ελληνική κρίση χρέους δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στην ελληνική αγορά και κατά συνέπεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κύριε Παναγιώτη, ενώσον... μετά τις τελευταίες συμφωνεύσεις που έχουν γίνει στις τράπεζες, είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει το τοπίο. Σε μια προσπάθεια να μειώσετε το λειτουργικό κόστος, υπάρχει περίπτωση συρρήκνωση των καταστημάτων και απολύσεων προσωπικού? Κοιτάξτε. Απολύσεων προσωπικού δεν το βλέπω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δικό μας γκρουπ, το δικό μας όμιλο, τον όμιλο Πειραιός ΑΤΕ. Εκεί όχι απλώς υπάρχει δέσμευση, αλλά υπάρχει και πλήρες σχέδιο και πρόγραμμα αξιοποίησης όλων των δυνάμεών μας. Από εκεί ύστερα, στις περιπτώσεις όπου τυχαίνει να είναι το ένα κατάστημα δίπλα στ' άλλο ή να υπολειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ο χώρος να μην αξιοποιείται συνολικά, εκεί θα γίνει μέχρι του χρόνου, μέχρι τον επόμενο χρόνο το καλοκαίρι, ένα σχεδιασμός. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο πια Πειραιός και πρώην Αγροτική, προστίθεται και η Γενική. Οπότε θα γίνει ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δεν θα απολυθούν παρόλα αυτά εργαζόμενοι? Όχι, δεν θα απολυθούν εργαζόμενοι. Χρηματοδότηση ενώσεων, υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ενώσεις? Η Ένωση Ηρακλείου έχει απλήρωτο το προσωπικό, το ξέρετε. Κοιτάξτε, υπάρχουν ενώσεις και δάνεια ενώσεων, οι οποίες είναι υπό τη διαχείριση του εκαθαριστή. Υπάρχουν ενώσεις οι οποίες δεν είναι υπό τη διαχείριση της εκαθάρισης, αλλά υπάρχουν υπό τη δική μας συνεργασία κλπ. Αυτά που έχουμε πάρει λοιπόν επάνω μας, όπως τα διαχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος ανάμεσα στην εκαθάριση και στο υγιές κομμάτι που δόθηκε στην Τράπεζα Πειραιός, να ξέρετε ότι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο. Πολύ ωραία. Σχετικά με το τοπίο στο τραπεζικό σύστημα, πώς το βλέπετε μετά από ένα χρόνο? Όπως το βλέπουμε όλοι. Βλέπω να υπάρχουν οι τρεις όμιλοι όπως σχηματοποιούνται και ασφαλώς από τις μικρότερες τράπεζες, εφόσον υπάρχει ανταπόκριση στην ενίσχυση των κεφαλαιακών δικτών τους από τους μετόχους τους, πιστεύω ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πάρει κάποια δομή πια και μια μορφή. Άλλωστε, οι τρεις όμιλοι οι οποίοι διαμορφώνονται έχουν το σημαντικό κομμάτι της αγοράς, το 75-80% της αγοράς, οπότε πιστεύω ότι η επόμενη περίοδος θα χαρακτηριστεί από αυτό. Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση μας κάτι για την Κρήτη, για την ανάπτυξη της Κρήτης. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, γιατί ο βασικός λόγος που έχω έρθει το διήμερο στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, ήταν να πιέσω και εγώ και να σπρώξω προς την ταχύτερη ομογενοποίηση των δικτύων και των ανθρώπων της Πειραιός και της Αγροτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι είδα την προθυμία που έχουν, είδα τον καταπληκτικό τρόπο που αντιμετώπισαν την πελατεία και τους αγρότες, τον αγροτικό πληθυσμό για την εξυπηρέτησή τους από τα Χανιά χθες, σήμερα Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Εξυπηρετήθηκαν χιλιάδες κόσμος. Έπεσαν πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια ρευστό στις αγορές και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που ανταποκρίθηκε το δίκτυό μας σε αυτή την ανάγκη. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και με πιο σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο μέλλον. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.